προκύπτει από καμία οικονομική ανάλυση. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχει ήδη επιτευχθεί. Σας είπα πριν, έχουμε κερδίσει 27%. Συνήθως χώρες υιοθετούν κειμενόμενες θεματικές ισοτιμίες για να κερδίσουν ανταγωνιστικότητα. Εμείς το έχουμε πετύχει αυτό. Προσέξτε όμως, το να φύγεις από το ευρώ δεν είναι απλή υποτίμηση. Είναι αλλαγή νομίσματος. Εκεί είναι το μεγάλο λάθος. Θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Θα αλλάξουν οι ισολογισμοί τραπεζών επιχειρήσεων. Έχουμε υποχρεώσεις σε ευρώ. Όλοι θα ζητάνε να πληρωθούν σε ευρώ. Φανταστείτε τι θα γίνει. Δεν θα μπορούμε να ταξιδεύσουμε στο εξωτερικό. Θα συλλαμβανόμαστε στα σύνορα. Αυτό το λέω γιατί ορισμένοι λένε, α, δεν πειράζει, θα πάμε στην δραχμή, έτσι, και δεν θα πληρώσουμε τα χρέη μας. Ας ταξιδέψουν στη Βόρειο Κορέα για να δούνε πόσο ωραία θα είναι εάν το κάνουμε αυτό. Σταματώ εδώ γιατί αυτό πραγματικά δεν σηκώνει περαιτέρω σχολιασμού. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων ανόητο. Στην καλύτερη. Και στην χειρότερη σας αφήνω να κρίνετε. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές πράγματι υπάρχουν, είναι περίπου.